πρώτη φορά και μας δίνει αυτή την πιστά. Okay, pilots. Let's get this job done. Θα πηδήξω με γάτζο, όπως έκανα να δούμε θα πιάσει. Να πιστεύω και ρωτάει πάνω. Θα με πετσώσουνε όλοι. Ου, κοίτα πόσο γρήγορα πάει, έχω συνηθίσει τόσο πολύ. Είναι δυνατόν τώρα δηλαδή, μας δίνει αυτή την πίστα. Η χειρότερη, από τις χειρότερες. Δεύτερο μάτσο, ούτε ζέσταμα δεν έχουμε κάνει. Λοιπόν, τι κάνετε σαλαμάκια. Okay, εδώ σαλάμι GR και παίζουμε Titanfall. Ένα παιχνίδι το οποίο με έχει σημαδέψει, με αυτό ξεκίνησα το καναλάκι. Πέτυχε κάποιον, ναι! Και με αυτό ξεκίνησα να ανεβάζω βιντεάκια και το EPG με τρομάζει. Θα πεθάνουμε, με έχει δει, το ξέρει. Αλλά και εγώ το ήξερα. Με αυτό το παιχνίδι ξεκίνησα να παίζω. Κάποια φάση στη ζωή μου τραϊχάρντερα πολύ άσχημα. Πρέπει να έχω και 4.500 ώρες. Το ξέρω ότι δεν είναι μόνο vlog, αλλά τουλάχιστον ελπίζω να σας αρέσει και αυτό και να σας διασκεδάσει. Και να μου πείτε γιατί αυτό το παιχνίδι. Θα το κρατήσω. Αν το πετύχω. Α, όχι, δεν έχω λίγο. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι με έχει σημαδέψει πραγματικά. Δεν με είδε. Κι άλλο. Δεν βλέπω τίποτα, θα πεθάνω από τον Grant, είναι δυνατόν. Αυτό το παιχνίδι είναι, μπορείτε να το πείτε ότι μοιάζει κάπως με το Call of Duty, αλλά στην maximum μορφή του. Δηλαδή πώς θα ήταν το Call of Duty αν το είχες μπλέξει με το Spider-Man. Δεν ξέρω πώς θα το εξηγήσω. Αν σας θυμίζει κάτι είναι γιατί τα όπλα του και τα περισσότερα πράγματά του είναι ίδια με το Apex Legends. Γιατί το Apex είναι κλόνος του Titanfall, είναι όχι κλόνος, ψέματα. Είναι στο δύο universe, είναι στο... μέσα στα μούτρα, μέσα στα δόντια του φαντά. Είναι στο δύο universe με το Titanfall. Οπότε ότι γίνεται πολλά χρόνια μετά το Titanfall. Ένας από τους αντιπάλους ήδη έφυγε από το παιχνίδι, ίσως γιατί είμαστε ήδη 70 πόντους και μέχρι μπροστά. Πάω για το φλάνκ τώρα. Μπάσταρδε, κοίτα που είχε κάτσει, δεν έβλεπα τίποτα όμως. Τα 13-14 βασικά μας πλησιάζουν πάρα πολύ γρήγορα και θα πρέπει να κουβαλήσω το παιχνίδι. Έχω κάνει την εξής κίνηση, δηλαδή σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να έχει φτάσει. Όχι! Και να ξέρετε αυτό ήταν αντανακλαστικά, δηλαδή ούτε καν που ήθελα να το κάνω. Νάτος! Φωτιά! Πάρ' το ρε βρωμιάρι! Πώς ήταν από πίσω! 156-124, τραγικό! Λοιπόν, είμαστε οι πρώτοι που ρίχνουν τιτάνα. Αυτή είναι η τιτάνα. Είναι σαν τα κύριε στρίκ από το Call of Duty, όσο πιο καλά τα πας και όσο πιο πολλούς πόντους μαζεύεις και πιο γρήγορα μπορείς να ρίξεις και την τιτάνα σου. Με τον οποίο... όχι! Έκανε face it. Με τον οποίο μπορείς να στήρεις το θρήνο. Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Αυτό που είναι το έχω λατρέψει. Είναι φανταστικό. Ου, κι άλλο δρόνι. Όχι. Νο! Πώς είναι, για το Θεό! Φύγε! Α, δόξα τω Θεώ, γίνεται δικός μου. Έχει πιλότος από εδώ. Τον πάτησε. Κάτος! Πανικοβάλλομαι λίγο. Έχω να πέσω καιρό. Αμυνά. Όχι, είναι δύο Ρόνι! Δεν γίνεται, πρέπει να φύγω. Με έχει δει!
μακάρι, δηλαδή. Η ομάδα μου τα πάει τόσο σκατά. Αλλά και εγώ δεν το πάω τέλεια, αλλά... Κάντε κάτι! Αυτό... Δεν ξέρω για ποιο λόγο τέτοιο. Αλλά μ' άρεσε. Βεβαιότητα. Είναι ακόμα εκεί. Τόσο λίγο δεν το πέφτει. Οκ! Οκ, έχει στυλ! Τον έφαγα. Αλλά με φαγεί. Τι, κοίτα να δεις από παντού όμως. Τώρα έχουν βγει και μπροστά 266. Δεν έχει κανένα σημαντικό στην παλιά. Από όπου είναι πάρα πολύ κοντά το παιχνίδι. Παιδιά, αλλά τώρα με το κλουμπ που ήταν είναι εντελώς αόρατο. Μπορεί να έχει άλλο σοκ. Ναι. Έκανα μεγάλο τσόκ εδώ. Δεν ήξερα πού να βρω το πήγα πολύ σου βασικά. Έχουν μόνο ένα τιτάνα, καλό αυτό. Ίσως αν τώρα εμείς ρίξουμε τους δικούς μας, είναι το σημείο που μπορούμε να γυρίσουμε το παιχνίδι! Ναι. Κι άλλος! Όχι, είναι ψεύτικη! Είναι ψεύτικη! Don't! Έλα εδώ, πάτα! Όχι! Ναι! Όχι! Δεν απλήσω. Έχουμε τιτάνα έτοιμο, τώρα είναι η ώρα, τώρα είναι η ώρα να λάμψει το σαλάμι. Πού είσαι? Ου, τόουν, τώρα θα περάσουμε καλά, αυτός είναι ο πιο μυστικός τιτάνος, να ξέρετε, τον ελπιστό άφηγε. Πάρε! Πάρε! Εντάξει. Αυτό ήταν πολύ δυνατό. Νάτος. Baby! Πάρτα βρωμιάρι! Όχι, μη φεύγεις, έλα εδώ να πεθάνεις. Ναι. Από εδώ φεύγει, να το πω. Ναι! Ναι! Θα αρρωστήσει! Ωπα, αυτή είναι η ώρα που ξανά έρχονται τώρα. Να γιατί το βρίσκω. Τώρα μου έκαναν ντουμ, αυτό δεν είναι καλό. Όχι! 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 Θα κάνω σε πιο πολύ ζημιά μπορώ πριν φύγω! Φύγε! Ναι! Τρέξε! Δεν υπάρχει σωτηρία μου, την πέθανα παντού, ήταν τραγικό. 34 kills! Στους 500 πόντους, κοίτα να δεις! Και νόμιζα θα τα φάω σκατά. Δεν με βλέπει. Δεν είμαστε ασφαλείς για τώρα. Για πείτε μου στα σχόλια, εσείς οι μηχανόβοι υπάρχει το game που παίζετε και σας αρέσει πολύ. Σε PC, σε κονσόλα, δεν έχει σημασία. Εγώ παίζω σε PC με κινητήριο Xbox γιατί έχω συνηθίσει και είμαι console player. Και επειδή πάντα έπαιζα σε Xbox Call of Duty και τέτοια, και το πρώτο Titanfall, έμαθα από εκεί να. Μου έμεινε το κινητήριο κατάλληλο, ρε παιδί μου. Δεν μπορεί. Τι πήγε. Να το. Πάρτα. Δεν μπορώ να το αποβάλω, δεν ξέρω. Προσπάθησα. Αλλά δεν γίνεται. Δεν γίνεται το άνθρωπο. Τι άλλο, δύσκολο. Το καλό είναι ότι μπορείς και καλώς να μιλήσεις στο PvP. Μπορείς να πολεμάς μπουτάκι. Όχι! Όχι, θάνατος! Μπορείς να κυνηγάς μποτάκια και να τα πας και πάλι δηλαδή καλά. Θα μπορείς, δηλαδή, μπορείς να είσαι πρώτος, μπορείς να σκοτώσεις ούτε έναν. Γίνεται. Ναι. Ελπίζω να μην είναι αντίπαλος ο Τιτάνας που ακούγεται και όμως είναι.
Ήταν και ότο, με έφαγε ότο Titan, έτσι. Χαξ! Χακάρι, όχι! Έχουνε ρίξει, έχουνε... Δεν βλέπω. Έχουνε έξι πιτάνες. Και εμείς δεν έχουμε κανένα. Πρέπει να κάνω κάτι γι' αυτό. Ω. Πρέπει να κατεβάσω το κάνω οπωσδήποτε, αλλιώς θα το χάσουμε το γύρο. Να το σέντυμα. Και θα ρίξω να έτσι, να ρίξουμε το Scorchy Boy. Το πικάντικο αγόρι. Πέσε τρελέ μου. Κάτσε εκεί. Κάτσε εκεί. Πήγαινε, μη φεύγετε. Πήγαινε. Ναι, έλα. Ναι. Ουουουου. Bitches. Πάρε μολύβι, ρε. Πω, τώρα θα τα πληρώσουν όλα. Ο μπαμπάς σας ήρθε ο Σκόρτς. Ο μπαμπάς σας θα πεθάνει ο Σκόρτς, όχι να είναι, όχι. Αντίο. Πού είναι, θα ακούω. Θα κατεβάσω την Τάνα βασικά, γιατί αυτό θα πάρουμε τους πόντους για να κερδίσουμε, έλα. Κλατς, πάρτο. Όχι, σόφα. Ναι. Ο άλλος. 34 kills, 5 τιτάνες, 238 πόντους και σώσαμε σαλαμάκια. Πού θανατήρι. Φιλιά πολλά. Αν σας άρεσε κάντε comment, like και subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.